Το οποίο θέλω να κατά κάποιο τρόπο να αναγγείλω, να σημειώσω και να ενημερώσω είναι ότι μετά από σχετικό κόπο και προσπάθεια, μιας και είναι και η πρώτη φορά που τούτο αναδεικνύεται σε δημόσιο χώρο, είναι η τοποθέτηση ενδεικτικών σημείων, όπως τα λέμε QR, πάνω στις πινακίδες τις επαιτειακές που έχουμε βάλει περιμετρικά στο δημοτικό κήπο. Νομίζω ότι ιδίως η νέα γενιά είναι εξοικειωμένη με την χρήση των QR, αλλά και εμείς θα το έχουμε δει ιδίως στην περίοδο της πανδημίας που μας έλεγχαν το κατά πόσον έχουμε κάνει εμβόλιο ή όχι με το τετραγωνάκι το μαύρο, το λέω έτσι για όσους δεν καταλαβαίνουν, το οποίο ουσιαστικά μπορούμε να το ονομάσουμε πληροφοριακό στοιχείο ενός αρχείου. Όπως θα δούμε μετά και σε μια πρακτική εφαρμογή σε μια καθορισμένη πινακίδα με το κινητό μας τηλέφωνο, εφόσον έχουμε την αντίστοιχη εφαρμογή κατεβάσει και κυρίως εάν θέλουμε να το δούμε το αντίστοιχο κείμενο στα αγγλικά, γιατί ουσιαστικά στους επισκέπτες του νησιού μας, στους ξενόγλωσσους, αυτό αφιερώνεται κατά κάποιο τρόπο, μπορούμε να διαβάσουμε αυτό ακριβώς το οποίο αναφέρεται στο αντίστοιχο ελληνικό κείμενο. Θα πρέπει να σημειώσω ότι βέβαια μια ομάδα εργαζομένων εδώ Χιωτών ανέλαβε την όλη προσπάθεια και θα ήθελα να σας παρουσιάσω και την αγαπητή συμπολίτησα, την κυρία Σίμογλου, την Άννα, πτυχιούχος στα αγγλικά, η οποία ανέλαβε, βοήθησε και εστήριξε αυτό το έργο και την ευχαριστούμε ιδιαιτέρως, διότι εξ όσων τουλάχιστον εγώ είδα και μου είπαν και κάποιοι, έχει κάνει μια πολύ καλή δουλειά και στα απλά κείμενα και στα ποίηματα, τα οποία αναζήτησε τον επιστημονικό λογοτεχνικό τρόπο ερμηνείας. Να τους δώσουμε λίγο το λόγο, να τη γνωρίσουν και οι συμπολίτες μας, μιας και είναι νέα συμπολίτης στο πτυχίο εδώ των Αγγλικών, και θα ήθελα μετά να επανέλθω εγώ με μια πολύ γενικότερη σκέψη πάνω σε αυτό. Τη τιμή μου να συμμετέχω σε αυτή την προσπάθεια, γιατί σαν Χιώτισσα και σαν απόγονος προσφύγων από τη Μικρά Ασία είχε έτσι ένα ιδιαίτερο μέρος στην καρδιά μου όλο αυτό και νομίζω ότι είναι μια πολύ αξιόλογη προσπάθεια, διότι πλέον ο κόσμος είναι εξοικειωμένος με την τεχνολογία, είναι κάτι που θα αναδείξει τόσο την ιστορία μας όσο και τους επαγγελματίες του νησιού, και είναι μια πολύ ωραία προσπάθεια που ελπίζω να συνεχιστεί και να επεκταθεί και σε άλλα ιστορικά σημεία του νησιού. Έχει κάποια επιμέλεια στα κείμενα, στη μετάφραση, για το πώς θα μαθαίνει ο ξένος που δεν είναι Έλληνας την ιστορία? Επειδή η μετάφραση από μόνη της απαιτεί και ένα κομμάτι έρευνας από πίσω, ειδικά όταν μιλάμε και για ιστορικές πληροφορίες, κάποιες πληροφορίες με τις οποίες ένας επισκέπτης δεν θα είναι εξοικειωμένος, επεξηγούνται μέσα σε παρενθέσεις, είτε τοπονύμια, είτε λέξεις που μπορεί κάποιος να μην αναγνωρίσει, τίτλοι. Οπότε με αυτόν τον τρόπο γίνεται λίγο πιο οικείο και λίγο πιο εύκολο να καταλάβει κάποιος που δεν έχει καθόλου εικόνα της ιστορίας του νησιού πριν από αυτό. Λοιπόν, θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή, δηλαδή της επιστημονικής και τουριστικής, μπορώ να πω, χρησιμοποίησης της τεχνολογίας μέσω των QR, αυτών των γκρίζων μαύρων τετραγωνιδίων, να κάνω μία πρόσκληση, παράκληση, προτροπή προς τους συμπολίτες μας, που είτε είναι ξενόγλωσσοι αγγλικών, γερμανικών, τουρκικών, είτε είναι τουριστικοί πράκτορες, είτε είναι ξενοδόχοι με νοικιαζόμενα δωμάτια κλπ, αλλά και δημόσια πρόσωπα, να υπάρξει μία γενική προσπάθεια, ένας συντονισμός, ώστε σε πάρα πολλά σημεία της πόλης μας, δηλαδή σε αγάλματα, σε πρωτομές, σε ιστορικά κτίρια, σε δρόμους, σε οτιδήποτε νομίζουμε ότι θα προσελκύσει το ενδιαφέρον, σε οτιδήποτε νομίζουμε ότι ένας τουρίστας, ένας επισκέπτης θέλει να μάθει κάτι,
σε οτιδήποτε νομίζω ότι δεν μπορεί να το βρει με την ηλεκτρονική έστω εποχή από το Google ή με έναν άλλο τρόπο, αλλά και ταυτόχρονα για να δείξουμε ότι τέλος πάντων ο τόπος μας ζει σε μια νέα εποχή, μπορούμε να πω να γεμίσουμε τον τόπο με αυτόν τον τρόπο που η τεχνολογία μας προσφέρει. Μπορούν το ίδιο και ομαδικά να κάνουν και τα χωριά. Δηλαδή θα μπορούσε να φτιαχτεί μια ομάδα 2-3 ανθρώπων που γνωρίζουν ξένη γλώσσα ή που θέλουν να βοηθηθούν και να φτιάξουν κάτι για τα Καρδάμιλα, για τη Βολισσό, για την Καλαμωτή, για τα Θημιανά, για παραθαλάσσιες περιοχές τουριστικές. Και νομίζω ότι, τουλάχιστον και όσο εγώ μπορώ να βοηθήσω, ο Δήμος μπορεί να προστρέξει, που οφείλει βέβαια, να προσφέρει την ιστοσελίδα του ή το ηλεκτρονικό τρόπο αρχειοθέτησης αυτών. Γιατί θα πρέπει να ξέρουμε ότι τα QR αυτά, τα τετραγωνίδια, έχουν ηλεκτρονική σύνδεση με μία πλατφόρμα ηλεκτρονική όπου είναι καταγεγραμμένο το κείμενο. Εμείς βλέπουμε στην πινακίδα πάνω ή σε όποιο άλλο σημείο, λέμε, όπως και στους λογαριασμούς που μας δίνουν στις ταμιακές μηχανές, θα έχετε προσέξει, αλλά αυτό το QR που υπάρχει κάτω-κάτω το μαύρο τετραγωνίδιο έχει άμεση ηλεκτρονική επαφή με κάποια πλατφόρμα ηλεκτρονική όπου είναι ενταγμένο το αρχείο. Επαναλαμβάνω λοιπόν και λέω ότι να υπάρξει ένας συναγερμός προσπάθειας όλων, καθηγητών ξένης γλώσσας, συμπολιτών, δημοσίου προσώπου που μπορεί να συντονίσει αυτό το πράγμα, κυρίως επαγγελματίες ή το επιμελητήριο ή εκείνοι που από τον τουρισμό θέλουν να ζήσουν, να μπορεί να φτάσει ηχείο σε ένα άλλο επίπεδο, κάτι που άλλοι τόποι το έχουν κάνει. Ας το θεωρήσουμε αυτό ως ένα καλό παράδειγμα που μπορεί να ανοίξει ένα νέο δρόμο προς αυτή την κατεύθυνση.